καλεσμένος μας είναι ειδικός σε αυτό τον τομέα. Είναι ο κύριος Σοφρόνης Κληρίδης, είναι οικονομολόγος ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κύριε Κληρίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, εγώ απλά να βάλω στη συζήτηση και έτσι να σας αφήσω να τα αναπτύξεις εσύ το θέμα, Κωνσταντίνα μου. Είναι αυτό που είναι απέτηση των πανεπιστημίων του κράτους και το Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ και το ανοιχτό για την αναγνώριση των τρόπων με τον οποίο γίνεται στα πανεπιστήμια, GC κλπ. Σωστά, κύριε Κληρίδη, είναι αυτό που ο θέλετε. Τρόπος πρόσβασης. Έτσι, ναι, ναι, που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα από τα σημαντικά αιτήματα που έχουμε από την πολιτεία, ναι. Και θα βοηθήσει και σε περαιτέρω ανάπτυξη και προσέλκυση και άλλων φοιτητών σίγουρα. Κύριε Κληρίδη, βλέπουμε ότι ο πανεπιστημιακός τομέας είναι ένας από τους τομείς που πάει πολύ καλά στην Κύπρο. Αναπτύχθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια. Ακούσαμε και χθες την Υπουργό Παιδείας και γενικά την κυβέρνηση να θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω αυτόν τον κλάδο. Υπάρχουν προοπτικές για να καταστεί η Κύπρος έτσι ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο? Κοιτάξτε, βεβαίως υπάρχουν προοπτικές. Είναι ένας τομέας που εδώ και αρκετά χρόνια αναδεικνύεται ως ένας τομέας στον οποίο η Κύπρος θα μπορούσε να έχει ένα πιο, να αναπτύξει, να έχει ένα πιο σημαντικό ρόλο. Και αυτό οφείλεται και στο ανθρώπινο δυναμικό μας, οφείλεται και στο γεωγραφικό χώρο στον οποίο κινούμαστε, όπου θα μπορούσαμε, έχουμε κοντά μας και τη Μέση Ανατολή, είμαστε στη γωνιά της Ευρώπης. Οπότε έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε εδώ. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με τα δημόσια πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά το ΤΕΠΑΚ, μετά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και όπως είπατε, έχουμε τώρα 12 πανεπιστήμια στην Κύπρο. Βέβαια, είναι, αναλογικά με το μέγεθος της χώρας, είναι πολλά. Για μια χώρα του 1 εκατομμυρίου, 12 πανεπιστήμια είναι πάρα πολλά. Προφανώς δεν μπορούν να περιοριστούν αυτά τα πανεπιστήμια στους Κύπριους φοιτητές. Δεν υπάρχουν αρκετοί για όλους. Ναι, υπάρχει. Άρα, και μεγάλο άνοιγμα είδαμε στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Όπως είπατε και εσείς, βοηθά και η γεωγραφική μας θέση. Ωστόσο, βλέπουμε πως ένας στους τρεις φοιτητές είναι από την Ελλάδα. Θα μπορούσαμε όμως να επωφεληθούμε από τις εξελίξεις. Βλέπουμε και τον Brexit, να πάρουμε και φοιτητές από άλλες χώρες. Ίσως θα έπρεπε να γίνουν βήματα για να υπάρχουν σχολές που να διδάσκουν και στην αγγλική γλώσσα εξ αποστάσεως φοιτηση. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτά? Να σας πω, είναι στον χώρο των πανεπιστημιακών υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Τα πράγματα αλλάζουν γοργά. Σαφώς υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν. Είναι αλήθεια ότι οι πιο πολλοί φοιτητές που έχουμε από εξωτερικό είναι από Ελλάδα, για προφανείς λόγους. Περισσότεροι είναι κυρίως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και σε επαγγελματικές σχολές που έχουν μία προτίμηση προς αυτές. Μπορούμε, οπότε η Ελλάδα είναι προφανώς μια καλή πηγή φοιτητών, αλλά υπάρχουν νομίζω πολλές δυνατότητες να επεκταθούμε και σε άλλες χώρες. Ναι. Πρόσφατα, για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ αναγνώρισαν τα πτυχία του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον επίσημο φορέα της χώρας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ανοίγει κάποια παράθυρα. Και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και με άλλες χώρες. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν προοπτικές στην περιοχή μας να προσελκύσουμε φοιτητές και από εκεί. Mm-hmm. Τώρα για να περάσουμε. Είναι σημαντικό, αναφέρω απλώς, είναι πολύ σημαντικό και εμείς ως δημόσια πανεπιστήμια, αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι να μας δώσει την ευελιξία να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό που χτίσαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Η πολιτεία έχει επένδυσε πάρα πολύ στα δημόσια πανεπιστήμια και νομίζω το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό. Mm-hmm. Όμως μας κρατούν πίσω κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα αλλάξουμε για να προχωρήσουμε. Η δυνατότητα να προσφέρουμε προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα, περισσότερη ευελιξία στον τρόπο εισδοχής στα πανεπιστήμια, να μην είναι μόνο με πανκύπριες, αλλά να είναι και με διεθνείς εξετάσεις, διεθνή προσόντα. Αυτά είναι απλά πράγματα, αυτονόητα θα έλεγα, που θα έπρεπε να προχωρήσουμε για να ξεδιπλώσουμε τις ικανότητες μας.
Σωστά. Και έτσι κλείνοντας, να κάνω μια ερώτηση έτσι πιο οικονομικής φύσεως. Βλέπουμε ότι ο πανεπιστημιακός κλάδος της Κύπρου γίνεται σημείο αναφοράς και στην Ελλάδα, που υπάρχει μια αντίστοιχη συζήτηση τώρα, και θεωρούν την Κύπρο ως παράδειγμα, όπου δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνυπάρχουν αρμονικά, μπορούμε να πούμε. Είναι αυτός ένας από τους παράγοντες της επιτυχίας, και μήπως πρέπει να γίνει και σε άλλους τομείς της οικονομίας αυτό? Νομίζω πως είναι σημαντικό. Είμαστε ίσως ένα από τις λίγες χώρες που έχουν τέτοια συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην εκπαίδευση. Μην ξεχνάτε ότι στην Ευρώπη, παρόλο που στην Κύπρο ξέρουμε πάρα πολύ τι γίνεται στην Αγγλία, ναι, αλλά στην Αγγλία είναι διαφορετικό το εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά, ειδικά το πανεπιστημιακό, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πανεπιστήμια είναι ιδιωτικά. Υπάρχουν και, συγγνώμη, είναι δημόσια. Υπάρχουν και μερικά ιδιωτικά, αλλά τα γνωστά μεγάλα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Άρα είμαστε λοιπόν μια εξαίρεση σε αυτό. Και επίσης είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη όταν λέμε ότι θα προσελκύσουμε ξένους φοιτητές, και να πούμε ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Όλα τα πανεπιστήμια θέλουν να προσελκύσουν ξένους φοιτητές. Και επίσης να ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη τα πανεπιστήμια είναι δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν, σε αντίθεση με την Αγγλία, έτσι. Οπότε έχουμε και αυτό να ανταγωνιστούμε. Δεν είναι εύκολο να προσελκύσεις φοιτητές με δίδακτο. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα, φυσικά, για να μπορέσουμε αυτό να ήθελα να καταλήξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Αυτό είναι το πιο βασικό, να κρατήσουμε την ποιότητα. Το πιο σημαντικό είναι να κρατήσουμε το όνομα της Κύπρου να συνδεθεί με την ποιότητα στην εκπαίδευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε. Να αποσυνδεθεί από κάτι άλλο πρώτα, κύριε Κλειδίδη. Να μην πάμε ξανά σε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ.